Καλημέρα. Ήρθες. Ο Άρης. Δεν τον είδα κάτω. Δεν κοιμήθηκε εδώ χθες βράδυ. Εδώ κοιμήθηκε. Απλά σηκώθηκε νωρίς να πάει από το σπίτι της ζωής να δει το παιδί του. Γιατί μου γκάθηκες, ρε Κατερίνα. Εντάξει, το αποδέχτηκα. Ο Άρης είναι ο πατέρας αυτού του παιδιού. Ενός παιδιού μάλιστα που ήθελε πάρα μα πάρα πολύ και που παραλίγο να μην το αποκτήσει. Αυτό που έγινε με τη ζωή ήταν ένα θαύμα. Και κανείς δεν μπορεί να το στερεί τις στιγμές με το παιδί του. Μπράβο, κορίτσι μου. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Γιατί εκπλήσεσαι, βρε Κατερίνα μου. Δεν ξέρεις πόσο πολύ αγαπάω τον Άρη. Α, ο πατέρας μου. Έλα. Πώς περάσατε το βράδυ με την Τέσσερα? Έχουμε περάσει και καλύτερα. Είναι μαζί σου τώρα, γιατί παίρνω στο τηλέφωνο και πότε το έχει κλειστό, πότε δεν απαντάει. Μήπως το έχει στο αθόρυβο? Όχι, δεν είμαστε μαζί. Έχει φύγει για τον συμβολιογράφο. Ποιο συμβολιογράφο? Αυτόν που του άφησε το πακέτο, ο Τζίμις, για την Τέσσερα. Ο Τζίμις? Γιατί δεν μου είπατε τίποτα εμένα? Γιατί μου ακούγεσαι σαν να φοβάσαι κάτι? Τι να φοβάμαι, παιδί μου, η Τέσσερα μια φορά ταράχτηκε μαζί του. Δεν έπρεπε να την αφήσει να πάει μόνη της. Έλα, έλα, μπαμπά, άσε τώρα τα σάπια και σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω πότε είσαι φοβισμένος. Λέγε, την αλήθεια όμως. Τι φοβάσαι ότι μπορεί να άφησε στην Τέσσερα ο δολοφόνος του άντρα της? Τι να φοβάμαι, τι είναι αυτά που λες τώρα? Ναι, σωστά. Γιατί δεν είχες καμία εμπλοκή με τη δολοφονία, όπως μας είπες. Αν όμως ο Τζίμις είχε διαφορετική γνώμη, αν ας πούμε είχε κάποιες τελευταίες λέξεις να πει. Άρχισες πάλι τους παραλογισμούς, έτσι. Δεν σε βλέπω καλά, πατερούλη. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά.